Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να καλημερίσω την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, με την οποία έχω χαρά, τη χαρά να συνομιλώ και πάλι για πολλά θέματα, βέβαια, που αφορούν έτσι στο χαρτοφυλάκιο, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όλα σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα πούμε τα σημαντικότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αρχοντάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θα μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσω την κουβέντα μας ρωτώντας σας για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με, όπως τα χαρακτηρίζει και σήμερα η εφημερίδα Πατρίς, τα μπιλετάκια που στέλνονται στους ιδιοκτήτες. Μιλάμε για υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί σε μια περίοδο εξαιρετικής λιτότητας, κύριε Αρχοντάκη. Και είναι χρήματα που έρχονται από το παρελθόν. Θέλετε να μου πείτε λίγο, γνωρίζω, το λέω προκαταβολικά, αυτό γνωρίζω ότι δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει αλλιώς, αν το έχω καταλάβει και σωστά. Θέλω όμως να το πάω λίγο παραπέρα, αν σκέφτεστε, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ρυθμιστεί αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει για τους ιδιοκτήτες σε περιοχές όπως Θέρισος, Μασταμπά κτλ. Κυρία Παντεδήμου, αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου κάθε φορά που τελειώνει, ας πούμε, έτσι, μία πράξη εφαρμογής. Να κοινοποιεί τις εισφορές σε χρήμα. Mm-hmm. Από τις πράξεις εφαρμογής προβλέπεται εισφορά σε γη και χρήμα. Mm-hmm. Το πνεύμα του νόμου είναι ότι η εισφορά σε χρήμα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων. Σωστά. Και κοινοφελών. Mm-hmm. Δηλαδή δρόμους, πλατείες κτλ. Mm-hmm. Η εισφορά σε γη είναι σύμφωνα με τον νόμο 1337 του Τρίτσι, έτσι τον λέμε σήμερα, mm-hmm. τον λέμε πάντα. Και βλέπονται και αυξημένες εισφορές, είναι κλιμακωτή η εισφορά σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη έκσταση και ένα ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Άλλος καταμερίζεται στους ιδιοκτήτες. Οι ίδιοι ιδιοκτήτες το ξέρουν αυτό. Δηλαδή όταν εκπονείται και αναρτάται στη συνέχεια η πράξη εφαρμογής, mm-hmm. ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να δει μόνος του ή με το μηχανικό του, αν δεν μπορεί μόνος του, τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας του. Mm-hmm. Αυτά προβλέπονται. Δημιουργούνται νέα οικόπεδα σε περίπτωση που έχουμε υπέρμετρη ρημοτόμηση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Μπορεί η πράξη να του δώσει κάπου αλλού, οπότε έχουμε νέο οικόπεδο. Εκεί υπάρχουν και οι εισφορές σε γη και χρήμα. Mm-hmm. Οι εισφορές σε γη γίνονται με κάποιο δηλωτικό που γίνεται σε συμβολιογράφο και η εισφορά σε χρήμα προβλέπεται. Ο νόμος λέει ότι η εισφορά σε χρήμα πληρώνεται με την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Mm, ναι. Που είναι και ένα μεγάλο... Καταλάβατε. Ναι. Και προβλέπονται και δόσεις. Μπορεί να είναι και πολλές δόσεις. Μπορεί να είναι και 12 χρόνια. Δεν είμαι έτοιμη αυτή τη στιγμή να πω mm-hmm. πόσες ακριβώς, ανάλογα με το... Με την οφειλή και το. Βοηθήστε με να καταλάβω. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι, κυρία Αρχοντάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχε προηγουμένως, ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι φροντίσει να υπενθυμίσει, το βάζω σε εισαγωγικά, στους ιδιοκτήτες και ο Δήμος Ηρακλείου. Γι' αυτό τώρα έρχονται τόσο πολύ αυξημένες αυτές οι εισφορές προς τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προφανώς, όπως σωστά είπατε, θα όφυλαν και οι ίδιοι να έχουν λίγο ξεκαθαρίσει το θέμα, έτσι, αλλά όπως το συνηθίζουμε κιόλας και δεν είναι και πολύ εύκολο. Ναι, αυτό ήξερα, γιατί πολλές φορές σε συμβόλαια γράφαμε και ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα αναλάβει την εισφορά σε χρήμα. Mm. Αυτό δεν απαλλάσσει βέβαια τον παλιό ιδιοκτήτη, τον δικαιοπάροχο, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει μεταξύ τους, γι' αυτό σας λέω ότι αυτά τα ξέρανε. Mm-hmm. Όσοι είχαν κάνει συμβόλαια ή κάποιες πράξεις που έπρεπε να πάρουν βεβαίως από την πολεοδομία. Mm-hmm. Ενδεχομένως κάποιοι που δεν είχαν κάνει συμβόλαια να μην το ξέρανε ή να τους διέφυγε. Να τους διέφυγε, ναι. Ναι. Τώρα όμως είναι η αλήθεια δύσκολο, γιατί έχουν πέσει μεν οι αντικειμενικές αξίες, έχει περάσει πολύ χρόνος, υπάρχει η οικονομική κρίση που για όλους μας είναι κρίση, mm-hmm. όλοι τη βιώνουμε και βέβαια αυτό φαντάζει σαν εκδίκηση του Δήμου, ναι, αλήθεια, απέναντι, ναι. στους δημότες. Ναι. Γι' αυτό και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κλίμα το εκδικητικό ότι εκπέμπεται από τη Λότζια προς όλους τους δημότες, τους εν λόγω δημότες, ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει, γιατί δεν το γνωρίζω προφανώς, αν υπάρχει περιθώριο
είτε από τον Δήμο. Εκτιμώ ότι από τον Δήμο, εννοώ από μόνο το Δήμο δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Αν θα υπήρχε ένα περιθώριο, λέω εγώ τώρα, για μια νομοθετική ρυθμίση, όπου ενδεχομένως να μπορούσαν να εξετάζονται, και πάλι λέω εγώ τώρα, μεμονωμένα περιπτώσεις ανθρώπων που μπορούν να αποδείξουν ότι σε αυτή την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν αυτές τις φορές, έστω και με δόσεις. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε κάπως, το σκέφτεστε ή αντιλαμβάνεστε το πνεύμα που σας ρωτώ. Ναι, απολύτως. Θέλω να σας πω ότι επειδή και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, θα ήθελα και οι δημότες που μας ακούνε να έρχονται στην πολεοδομία να ενημερώνονται, γιατί είναι πολλές περιπτώσεις που έχουμε πάρα πολλές δόσεις ή ενδεχομένως να μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μια για να λίγο, ας πούμε, ευνοϊκότερη ρύθμιση λέμε τώρα, ναι, ανάλογα την περίπτωση κάθε φορά. Ακριβώς. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας έχουν ελεγχθεί και κινδυνεύουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τώρα, γιατί δεν είχε γίνει τα παλιότερα χρόνια, δεν είμαι η αρμοδιότερη να απαντήσω. Μάλλον η προηγούμενη. Μάλλον η προηγούμενη, προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς για αυτή την, έτσι, την άμεση απάντηση σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς δημότες. Να περάσουμε λίγο σε μια σύσκεψη για τις καταπατήσεις που έγινε χθες στη Λότζια, και έτσι διάβαζα με ενδιαφέρον πού σκέφτεστε να προχωρήσετε λίγο από εδώ και πέρα σε σχέση με τις πάρα πολλές καταπατήσεις που διαπιστώνουμε ήδη στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο. Πού σκέφτεστε να το προχωρήσετε, κύριε Αρχοντάκη, από εδώ και πέρα το θέμα? Κοιτάξτε, επειδή πραγματικά οι καταπατήσεις είναι πάρα πολλές, το έχω πει και άλλες φορές, ότι πολλοί άνθρωποι κληρονόμησαν ή βρήκαν από τους παππούδες τους κάποια ακίνητα, που εγώ θεωρώ ότι είναι καλό. Το βρήκανε, θεώρησαν ότι αυτό είχε παραχωρηθεί νομίμως, αν και δεν έχουν συμβόλαιο. Πολλοί όμως ξέρουν ότι έχουν εγκατασταθεί σε ξένα ακίνητα. Κανείς ποτέ δεν έκανε κάτι ή κάποιες ενέργειες που έγιναν ήταν μεμονωμένες. Εντάξει, είναι παρελθόν. Εμείς όμως, επειδή τώρα, όπως ξέρετε, είμαστε και υποχρεωμένοι να τηρούμε ε9, να πληρώνουμε έμφυα, να πρέπει να καταγραφεί η περιουσία του Δήμου. Μεθαύριο θα επεκταθεί η κτηματογράφηση σε όλη την Ελλάδα. Θα δείτε ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές επικαλύψεις. Ο Δήμος, με τα συμβόλαια που έχει και τις αποφάσεις της δικαστίας που έχουν βγει και τις παραχωρήσεις τις παλιότερες από το Υπουργείο Γεωργίας κτλ., θα υπάρξουν πάρα πολλές επικαλύψεις. Ο Δήμος θα τα δηλώσει. Θα πάνε και οι ιδιώτες να τα δηλώσουν. Ενδεχομένως, ναι, όντως. Τα ξέρουν δικά τους. Πώς θα βγάλουμε άκρη με το κτηματολόγιο? Ναι, δεν θα βγάλουμε, προφανώς δεν θα βγάλουμε αν δεν γίνει μια δεν τέτοια καταγραφή. Ούτε ο Δήμος, ούτε οι δημότες, θα υπάρξει μια μεγάλη εμπλοκή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσει την περιουσία του, κάναμε μια σύσκεψη χθες εδώ στην πολεοδομία. Είπαμε, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις και τις εξετάζουμε διαφορετικά. Δηλαδή, είναι η αυθαίρετη κατασκευή που έχει γίνει κάπου στο ακίνητο του Δήμου, άρα η πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να πάει να κατεδαφίσει, και είναι και η υποχρέωση του ιδιοκτήτη του οικοπαίδου να αποβάλει τον καταπατητή. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Σωστό. Είπαμε λοιπόν να γίνει μία έκθεση των προβλεπόμενων διαδικασιών ή ενεργειών που πρέπει για να εφαρμοστεί η υφιστάμενη πολεοδομική νομοθεσία για την κατεδάφιση του αφαιρέτου αφενός και για την αποβολή του καταπατητή αφετέρου. Έχετε στο μυαλό σας έναν ορίζοντα, ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου αυτού του σχεδίου, πώς να το πω, της δράσης του Δήμου? Ναι, έχουμε επίσης, έχει γίνει μία εργολαβία, νομίζω ότι έχει βγει, δεν θυμάμαι σε ποια φάση είναι αυτή τη στιγμή, για να γίνουν τοπογραφικά των ακινήτων του Δήμου. Γιατί στη συνέχεια θα χρειάζεται τοπογραφικό για να γίνει πράξη διοικητικής αποβολής του εγκατεστημένου. Άρα λοιπόν ένας χρόνος. Ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο, ότι είχαμε κάνει μία προσπάθεια για την εκποίηση των καταπατημένων στους καταπατητές. Είναι στον αέρα αυτό ακόμα, το προσπαθούμε,
Δεν ξέρω όμως και δεν μπορώ να πω από τώρα την εξέλιξη που θα έχει, γιατί ξέρετε, εδώ έχει άποψη το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι νόμος, θα πρέπει να γίνει με νόμο αυτό. Έχετε θα όμως... πρέπει να περάσει από νομικό έλεγχο. Μάλιστα. Κυρία Αρχοντάκη, δυστυχώς βλέπω ήδη το ρολόι απέναντί μου, φτάσαμε στις 11, που σημαίνει ότι την ερώτησή μου για τα πώς πάει το θέμα με τον έλεγχο των ετοιμόρροπων κτηρίων και άλλα πολλά που είναι πολύ έτσι. Λοιπόν, ναι, δύο κουβέντες ναι, θα σας πω. Αν, έχουμε, αν θέλετε, δύο κουβέντες. Λοιπόν, καταγράφουμε, το επόμενο στάδιο είναι η νομοθεσία που ισχύει στη μία και στην άλλη περίπτωση των καταπατήσεων ή των αυθαιρέτων. Mm-hmm. Την καταγραφή όσο μπορούμε των καταπατήσεων και μετά θα έχουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που στη συνέχεια θα δράσουμε ανάλογα. Αναλόγως. Εμείς οι αποκεντρωμένοι, η τεχνική μας υπηρεσία κτλ. Μάλιστα. Όσον αφορά τα ετοιμόρροπα, είμαστε σε επαφή και με το τεχνικό επιμελητήριο και με το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του οποίου προείσταται τη κυρία Βεντζηλαίου. Θα κατέβει μάλλον τον επόμενο μήνα, γιατί οι υποχρεώσεις της... Δεν της το επιτρέπουν σε αυτή τη φάση. Συνεχίζεται πάντως, έτσι, συνεχίζεται ο έλεγχος. Συνεχίζεται ακριβώς. Έχει βγει μια εργολαβία για την κατεδάφιση τμήματων. Θα βγει άλλη μια εργολαβία το 18 για τα επικίνδυνα τμήματα που είναι μέσα ή... σε κοινόχρηστους χώρους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είναι επικίνδυνα για τους περαστικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρχοντάκη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.